Επεισόδιο που αφορά στρατόπεδο, κύριε Νικολάου. Ναι, βεβαίως, στις γύρω στις 11 το βράδυ φαίνεται ότι πρόσωπα που επέβαιναν συγκεκριμένου τύπου αυτοκινήτου, οι οποίοι είχαν περάσει μπροστά από την πύλη του στρατοπέδου εξυβρίζοντας τους εκεί παριστάμενους εθνοφρουρούς, στη συνέχεια φαίνεται να χρησιμοποιώντας πυροβόλο όπλο να πυροβόλησαν τρεις φορές. Προχωρούμε και σε αυτή την υπόθεση, νομίζω θα έχουμε σε λίγο θετικές εξελίξεις. Θετικές εξελίξεις, είστε κοντά στους δράστες? Βεβαίως. Οι πυροβολισμοί ήταν μέσα από το στρατόπεδο ή έξω από αυτούς που ήταν και έβριζαν τους στρατιώτες? Βεβαίως, από αυτούς που βρισκόταν εκτός στρατοπέδου, σίγουρα, τους πολίτες. Και είστε πολύ κοντά στο να φτάσετε στα ίχνη τους. Αναμένονται θετικές εξελίξεις εντός της ημέρας. Μάλιστα. Βεβαίως. Έχουμε κάτι άλλο ή μένουμε σε αυτά από την Πάφο, κύριε Νικολάου? Από την Πάφο. Σας ευχαριστώ.